Καλημέρα σε όλους. Στις 7 το πρωί, πριν λίγο, άρχισε η ψηφορία για την εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 558.101 πρόσωπα. Παρατηρήθηκαν με μονομένα θέματα αναφορικά με την προσέλευση μικρού αριθμού βοηθών υπαλλήλων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα από του εφόρους με την αναπλήρωσή τους οι κάλπε άνοιξαν και στα 1150 εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στα έξι εκλογικά κέντρα της Ελλάδας. Επίσης, ξεκίνησαν το έργο τους τα εννέα κινητά εκλογικά κέντρα που περιλαμβάνουν τους εκλογείς που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, οι οποίοι αφορούν επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού COVID-19. Οι εκλογέ αυτοί ανέρχονται σε 91. Η ψηφοφορία ξεκίνησε ομαλά, χωρί οποιαδήποτε προβλήματα και θα συνεχιστεί μέχρι τι 12 το μεσημέρι. Μετά από διακοπή μια ώρα, θα επαναρχίσει η ώρα μία και θα λήξει στι 6 το απόγευμα. Οπότε θα κλείσουν οι κάλπε τόσο στη Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Ω Γενικό Έφορο Εκλογών, καλώ όλους τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να διατυπώσουν με υπεύθυνο τρόπο την επιλογή τους. Θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τους πολίτες σε ταχτά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας. Εύχομαι σε όλους καλή ψήφου.